Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πολιτικές. Ορίστε. Γεια σας. Με είχατε πάρει το πρωί τηλέφωνο και μου είπατε να έρθω εδώ στην εκπομπή σας. Και τώρα κάποιοι κύριοι εκεί δεν με αφήνουν να μπω και βλέπω ότι δεν υπάρχει και θέση για μένα. Κοιτάξτε, να σας πω. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο κύριος εκεί με το μουστάκι ήταν η θέση δικιά μου. Ο κύριος εκεί μου έχει πάρει τη θέση. Καταρχήν δεν έχουμε θέση συγκεκριμένη για κανένα. Ακούστε, κάνουμε σήμερα μια εκπομπή. Το παρακαλώ, κύριε. Το οποίο δεν θέλω να κάνω. Σας παρακαλώ, ελάτε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ, κύριε. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Θα το πάρω αυτό γιατί. Εντάξει. Πάρε αγόρι μου το παιχνιδάκι σου, φύγε από εδώ. Φύγε, γιατί από ό,τι κατάλαβες, όχι, δεν θα καθίσεις, σε παρακαλώ. Ο κύριος όμως έχει πάρει τη θέση. Δρόμο. Λοιπόν. Εντάξει, μπορείς να καθίσεις αν θέλεις, αλλά μπορείς να βγάλεις το μαχαίρι, να το αφήσεις έξω. Είμαστε και λίγο θεατρίνοι, τι να κάνουμε. Σας βάλαμε όμως το πνεύμα της εκπομπής καλύτερα ίσως από ό,τι περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι. Θέμα λοιπόν της εκπομπής είναι οι πολεμικές τέχνες. Στην αρχή πήγα να τα μπερδέψω, είπα οι πολιτικές. Τον είδα και ξαφνιάστηκα. Τον περίμενα βέβαια, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε εδώ κοπέλες και άντρες, ως επιτοπλίστων όμως κοπέλες που παίζουν. Να τις πάρουμε τη σειρά, γιατί δεν θέλω να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Taekwondo, καράτε στη μέση και τζούντο εδώ δεξιά. Και έχουμε φέρει ειδικά γυναίκες, γιατί θέλουμε να αναλύσουμε λιγάκι το θέμα των γυναικών σε ανδροκρατούμενα αθλήματα, στην προκειμένη περίπτωση σε πολεμικές τέχνες. Λένε ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να παίζουν ούτε box, ούτε καράτε, ούτε τζούντο, ούτε taekwondo. Η εικόνα όμως από εδώ διαψεύδει από μόνη της αυτά που πιστεύει ο κόσμος. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και επιδείξεις, να μιλήσουμε, να δούμε πώς οι κοπέλες τελικά μπήκαν σε τόσο σκληρά αθλήματα, τι νιώθουν όταν παλεύουν, πώς σκέφτονται που οι άλλοι τις δείχνουν και λένε κοίτα κοπέλα πράγμα και παίζει αντρικά αθλήματα. Αν είναι έτσι, αν το πιστεύουν αυτό ή αν έχουν να τους απαντήσουν κάτι. Να σας παρουσιάσω πρώτα εδώ τους επίσημους καλεσμένους. Τους προπονητές των κοριτσιών. Είναι ο κύριος Ρίγος, προπονητής του τζούντο. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρίγο. Δίπλα του ακριβώς ο κύριος Τζιδημόπουλος, ο οποίος είναι του taekwondo προπονητής. Ναι. Είπα καλά το όνομά σας. Ναι, βέβαια. Ωραία. Δίπλα ο κύριος Μπουλούμπασης, του καράτε προπονητής. Και πιο δίπλα ο κύριος Κωσιβάκης, ο οποίος είναι του kickboxing και του καράτε, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία σήμερα να αναλύσουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί για φαινόμενο πρόκειται. Κανείς δεν πίστευε πριν από λίγο καιρό ότι οι κοπέλες, βέβαια είναι πολλά χρόνια οι κοπέλες στο άθλημα αυτό, αλλά ακόμα ο μέσος άνθρωπος σου λέει δεν είναι δυνατόν να παίζει η κοπέλα taekwondo, καράτε ή κάποια από αυτά τα σκληρά αθλήματα. Συμφωνείτε και εσείς ότι είναι σκληρό το άθλημα? Ίσως ήταν πριν μια 20ετία που οι κοπέλες ήταν περισσότερο εγκλωβισμένες μέσα στο σπίτι τους και στον οικογενειακό περίγυρο. Τώρα πλέον. Στην κουζίνα δηλαδή και στα. Λογικά έτσι ήταν πριν μια 20ετία. Τώρα πια αυτό δεν ισχύει. Οι γυναίκες έχουν χειραφετηθεί. Και έχουν μπει μέσα σε όλες τις διαδικασίες, και τις αθλητικές και τις κοινωνικές. Και μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα από ό,τι είδαμε και προηγουμένως. Όσο στημένο και να ήταν, δεν πάβει να έχει μια τεχνική. Βεβαίως. Αυτό στην πραγματικότητα, αν το δούμε έξω στον δρόμο, δεν θα είναι έτσι. Θα τον τουλουμιάσει το ξύλο, πραγματικά φαντάζομαι. Εσείς βέβαια δεν κάνετε καράτε, αλλά μιλάμε για το καράτε στην προκειμένη περίπτωση που είδαμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπουλούμπαση? Και πιστεύω ότι όχι μόνο αυτό που είπατε προηγουμένως, βλέπετε πρώτη φορά. Ή τώρα είναι ένα φαινόμενο που πρωτεμφανίζεται στα σκληρά σπόρη γυναίκα. Πιστεύω ότι προπατώ στο καράτε, τονίζει και τη θηλυκότητά της. Τονίζει τη θηλυκότητα. Μαζί σας θα διαφωνήσω. Είναι το μόνο σπορ, πιστεύω εγώ, που μπορεί κάποια κοπέλα να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς πλέον να χάνει την ώρα της σε κάτι το οποίο να μην είναι μονότονο. Μάλιστα, για να δούμε. Έχουμε εδώ την πρωταθλήτρια, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Δουγέννη, πώς είναι ακριβώς. Κυρία Δουγέννη, πόσο χρόνο είσαι? 25. Οπότε να μην σε λέω κυρία, όχι ότι δεν είσαι. Απλά για να μιλάμε στον Νίκο, έχουμε μια ίδια ηλικία. Συμφωνείς με αυτά που είπαμε προηγουμένως? Ότι οι περισσότεροι θεωρούν σκληρό το άθλημα, αντρικό αν θέλεις, και ότι δεν πρέπει οι γυναίκες να ασχολούνται με αυτό? Πιστεύω ότι το θεωρεί ο κόσμος που δεν ξέρει. Εμείς που είμαστε μέσα στο άθλημα και όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά, γιατί έχει περάσει η εικόνα και για το καράτε και για το τζούτο και γενικά για τις πολεμικές τέχνες ότι ξύλο, να φύγουμε. Όχι μόνο ξύλο, έτσι. Πολύ ξύλο. Είναι τέχνη, αυτό ήθελα να τονίσω. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με το ξύλο. Μικρή ξέρεις, και αυτό σκέφτονται οι περισσότεροι λέγοντας αυτά που σου είπα προηγουμένως. Μικρή βλέπαμε τον Μπρους Λί, τον Τζάκι Τσάν,
και τώρα εξακολουθούμε να τους βλέπουμε σε κάποιες ταινίες. Ποτέ δεν είδαμε γυναίκες. Δεν έχει απομυθοποιηθεί δηλαδή η γυναίκα ως παίκτρια του καράτε ή του τζούντο ή του τέικβοντο. Και βλέπαμε μόνο άντρες, αντρικό το άθλημα. Ενώ στο στίβο βλέπουμε από παλιά γυναίκες. Και σε ταινίες πάλι να τρέχουν ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Ναι, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί το καράτε και γενικά αυτές οι τέχνες έχουν γνωρίσει άνθηση τα τελευταία χρόνια. Περισσότερο με τις γυναίκες. Όχι ότι δεν ασχολιόντουσαν παλιά. Απλά τώρα πιστεύω ότι έχουμε μπει πλέον δυναμικά στο χώρο. Εσύ παίζεις. Εγώ κάνω taekwondo. Εσύ κάνεις taekwondo. Ναι. Taekwondo ή taekwondo. Taekwondo. Taekwondo, γιατί μπερδεύουν γι' αυτό. Είναι προφορά. Τι διαφορά έχει το καράτε λοιπόν από το taekwondo ή taekwondo και από το τζούντο. Θα μας πούνε και οι κοπέλες του τζούντο. Όλες φοράτε τις στολές. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Όλες παλεύετε. Είναι κάπως διαφορετικές οι στολές αν προσέξετε. Ναι. Έτσι, να μην είναι πολλές λεπτομέρειες. Εντάξει, διαφορά... ναι, οπτικά... οπτικά, ναι, είναι σχεδόν ίδιες. Υπάρχουν αρκετές διαφορές. Το taekwondo είναι πολεμική τέχνη, προέρχεται από την Κορέα, ενώ τα άλλα αθλήματα από Ιαπωνία... Έχει να κάνει δηλαδή με την προέλευσή του, με το από πού όχι, έρχεται το... Όχι, όχι, απλά η πρώτη διαφορά είναι αυτή, ότι προέρχεται από την Κορέα. Το άλλο, το πιο βασικό είναι ότι το taekwondo δουλεύει περισσότερο... τα πόδια στο αγωνιστικό taekwondo, ενώ στο, από την πλευρά της φιλοσοφίας του αθλήματος είναι σχεδόν το ίδιο, πιστεύω. Για να δούμε στην πράξη λίγο. Είδαμε προηγουμένως, πήραμε μια γεύση από καράτε. Δεν θα δικήσουμε εσάς του τζούντο, θα παλέψετε αμέσως μετά. Απλά έτσι είναι αυθόρμητη ροή της κουβέντας, της συζήτησης. Να δούμε λίγο taekwondo. Λοιπόν, έχω εδώ κάποια ζευγάρια, δεν ξέρω ποιες θα παλέψουν πρώτα. Να δούμε λοιπόν αυτό με τα πόδια που μου είπες, ποια είναι η διαφορά σχέση με το καράτε. Καρπαθάκη λέει εδώ και Σοφιανός. Με κάποιον άντρα θα παλέψει η Καρπαθάκη. Ποια είναι η Καρπαθάκη και ποιος είναι ο Σοφιανός. Έλα εδώ. Έλα εδώ και δώσε να καταλάβει. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή εσύ η Καρπαθάκη να δείρεις τον Σοφιανό. Έχει τύχει αυτό δηλαδή. Έχει τύχει, Για να δούμε στην πράξη. Σοφιανός θα τη φας μου φαίνεται τώρα. Για να δούμε. Χαιρετηθείτε, φιληθείτε και μετά πλακωθείτε. Λίγο αγώνα, χωρίς τώρα, δεν πειράζει. Φωνή. Παίζεται λίγο, Μαρία. Τη σάπισε την κοπέλα. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν... Ναι, μπορούμε να μιλάμε, μπορούμε να μιλάμε ταυτόχρονα. Επειδή πιθανώς κάποιοι θεατές να παραξηγήσουν το άθλημα, ότι σε καμιά περίπτωση ένας αγώνας δεν θα γίνει έτσι όπως ακριβώς αγωνίζονται τώρα οι δύο συγκεκριμένοι. Έχει αθλητές. Πραγματικό ξύλο αγώνας. Εκτός το ότι είναι μέχρι νοκάουτ από τη μέση και πάνω τα χτυπήματα, σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνουν χωρίς να φοράνε προστατευτικά μέλη. Δηλαδή φοράνε θώρακα, φοράνε κάσκα, φοράνε σπασουάρ. Μάλιστα. Και όλα αυτά προστατεύουν. Οπότε τώρα θέλετε να πείτε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να δούμε τώρα κάτι πιο δυνατό. Σίγουρα όχι. Παρά μόνο βλέπουμε κινήσεις. Βλέπουμε μια τεχνική απλά, δηλαδή τον τρόπο ενός παιχνιδιού χωρίς τελική επαφή, γιατί δεν έχουν επαφή. Δεν μπορεί να το ξαπλώσει κάτω. Εγώ θέλω να δω αυτό. Πώς μπορεί μια γυναίκα όμως. Λυπάμαι πώς... που δεν μπορούμε να σας δώσουμε αίμα εδώ σε αυτό το χώρο. Όχι, καθόλου αίμα. Ούτε αίμα, ούτε υδρότατε τίποτα. Θέλω να δω πώς μπορεί, με ποιο χτύπημα μπορεί να καταφέρει μια γυναίκα να ρίξει έναν άντρα κάτω. Ρίχτε ένα τσάκι στο κεφάλι μου. Τι να του ρίξει. Για να δούμε. Για να δούμε. Τι πρέπει να του ρίξει, να το ρίξει κάτω. Υπάρχουν, σας είπα, χτυπήματα από τη μέση και πάνω που επιτρέπονται μέχρι νοκάουτ. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι τόσο μικρός ο χώρος που παίζουν δύο αθλητές. Ο αγωνιστικός χώρος είναι 8 επί 8 και υπάρχουν, τέσσερις διαιτητές, τέσσερις σε καθηγωνία. Ήτανε. Ασία, τεχνικές αυτοάμυνες με τον Βασίλη. Μάλιστα. Ποιος κέρδισε τώρα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό που τελικά ενδιαφέρει το καράτε, για παράδειγμα, από το taekwondo, είναι ο διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή έχουν άλλο τρόπο παιχνιδιού στο καράτε και άλλο τρόπο παιχνιδιού στο taekwondo. Καλύτερο ποιο είναι το καράτε ή το taekwondo. Ποιο είναι καλύτερο. Θα σας απαντήσω. Να μιλήσετε με τον κύριο Μπουλούπα, έτσι πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ. Ορίστε. Να σας απαντήσω πρώτα εγώ. Βεβαίως. Επειδή έχω κάνει και καράτε και ασχολούμαι πολλά χρόνια, ασχολούμαι γύρω στα 27 χρόνια με αυτές τις τέχνες. Σας λέω λοιπόν ότι ένας αθλητής του καράτε παλέψει με έναν αθλητή του taekwondo στην ίδια κατηγορία και παίξει με τους κανονισμούς του taekwondo, θα χάσει ο αθλητής του καράτε. Αν θα παίξει. Ο αθλητής του καράτε με αθλητή του taekwondo και παίξει με κανονισμούς του καράτε, θα χάσει ο αθλητής του. Έτσι είναι, κύριε Μπουλούπα. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι είναι ακριβώς. Ακριβώς είναι διαφορετικός τρόπος. Είναι διαφορετικοί κανόνες παιχνιδιού. Πιο διαδεδομένο όμως άθλημα είναι, και εδώ είναι ευκαιρία για όσους αρνούνται αυτό που θα πω να μου το πούνε, είναι το καράτε. Πιο διαδεδομένο άθλημα. Είτε από τις ταινίες, όπως είπα και στην αρχή, είτε επειδή σαν λέξη έχει καθιερωθεί πιο πολύ σε όλους, στη συνείδηση όλων. Κοιτάξτε, ακόμη και παιδιά που έρχονται τώρα στο taekwondo να γραφτούν, λέει θέλω να γραφτώ καράτε. Αυτό δεν σημαίνει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι
το καράτε είναι πιο διαδεδομένο. Καταρχάς, υπάρχουν πολλοί αθλητές. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα. Ολυμπιακά αθλήματα είναι όλα. Όχι, είναι μόνο το Ταϊκβοντό. Μόνο το Ταϊκβοντό. Και το Τζούντο. Το Τζούντο είναι το πιο παλιό. Το καράτε δηλαδή που είναι πιο διαδεδομένο δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα. Δεν έχει να κάνει αυτό. Μπορώ να πω απάνω σε αυτό. Πώς δεν μπορείτε να πείτε, ναι. Και το Ταϊκβοντό, σαν Ολυμπιακό άθλημα, θα αγωνιστεί το 2000. Ναι. Πρώτη φορά. Το Τζούντο είναι μόνο Ολυμπιακό άθλημα. Το Τζούντο είναι μόνο Ολυμπιακό άθλημα. Το παλιότερο από όλες τις Το Ταϊκβοντό ήταν σαν επίδειξη άθλημα στην προηγούμενη Ολυμπιάδα. Όχι Ολυμπιακό άθλημα. Επειδή στην προηγούμενη Ολυμπιάδα σημαίνει να ήμουν ο προπονητής στην Ολυμπιάδα που έγινε και είχαμε και ένα μετάλλιο, μια τρίτη θέση στην Ολυμπιάδα του Ταϊκβοντό. Δεν έγινε επίδειξη όπως έγινε εδώ. Γίναν κανονικά οι αγώνες. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι σημαίνει άθλημα. Πώς πήρατε μετάλλια, αφού ήταν Ολυμπιακό άθλημα. Ναι, όταν ένα άθλημα παίζει για πρώτη φορά, νεόφερε το άθλημα στα Ολυμπιακά αθλήματα, μπαίνει την πρώτη φορά σαν άθλημα επίδειξης. Και την επόμενη γίνεται εντάξει στα επίσημα Ολυμπιακά αθλήματα. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι παίχτηκε, εκεί πήγαν οι αθλητές και λάβανε μέρος χωρίς να κάνουν αγώνες. Ήταν η διαδικασία, η κανονική, όλοι όπως γίνονται οι αγώνες. Απλά δεν το λάβανε σαν αυτό εννοούσα και εγώ. Οι γυναίκες δηλαδή, κύριε Ρίγο, παίζουν τζούντο σε Ολυμπιακά. Βεβαίως. Ολυμπιακές στην Ολυμπιάδα. Μόνο και λαμβάνουν μέρος σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και Ολυμπιακά. Εδώ, αυτές οι κοπέλες που έχουμε εδώ δηλαδή παίζουν τζούντο έχουν πάρει. Μέρος Ολυμπιάδες. Η κυρία Γαλανού. Η κυρία Γαλανού είστε εσείς. Είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η κυρία Γαλανού. Πίσω από το χαμόγελο θα αναρωτιούνται τώρα οι τηλεθεατές τι κρύβει, πίσω από αυτό το ωραίο χαμόγελο. Έχετε πάρει μέρος Ολυμπιάδα. Έχω πάρει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των ενόπλων δυνάμεων που έγινε στην Κορέα το 92. Εκεί είχατε κάποια διάκριση. Είχα πάρει δύο τρίτες θέσεις στα 66 κιλά και στην ανοιχτή κατηγορία. Είχαμε πάει μαζί με τον προπονητή των ενόπλων δυνάμεων, τον κύριο Ρίγο. Είχα πάει πολύ καλά. Πώς είναι μια γυναίκα, πώς αισθάνεσαι πραγματικά, πες μου τώρα, μέσα από την καρδιά σου, ξέχνα λίγο τους τύπους, εντάξει. Πώς αισθάνεσαι που, καταρχήν αισθάνεσαι ότι αυτό το άθλημα είναι αντρικό ή όχι. Μερικές φορές. Μπράβο, εξήγησε μου γιατί όμως, είδες, το παραδέχεσαι. Σίγουρα είναι επίπονο αγώνισμα, δεν είναι αγώνισμα που μπορεί να το κάνεις άμα δεν το αποφασίσεις. Άμα δεν το λέει η καρδούλα σου, Άμα δεν το λέει η καρδούλα σου, σίγουρα. Είναι δύσκολο. Και σε ό,τι έχει σχέση με την τεχνική του αγωνίσματος και σε ό,τι έχει σχέση με την προπονητική του πλευρά. Πέρα από αυτό, είναι πολύ τεχνικό. Δεν έχει καμία σχέση με το καράτε και το ταϊκβοντό. Είναι τελείως διαφορετικό. Κάτσε. Εδώ λες ότι είναι καλύτερο, δηλαδή ότι είναι πιο τεχνικό. Όχι, δεν λέω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Κάθε τέχνη είναι καλή. Υπάρχει κόντρα μεταξύ σας, γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Όχι, προς ότι είναι καλύτερο το δικό μας άθλημα, δεν είναι καλύτερο. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνισμό. Απλά είναι δύο διαφορετικά αθλήματα. Ναι, λέω, μήπως απλά υπάρχει, είναι γιατί ξεχωριστά. Στο τζούντο παλεύουμε. Χρησιμοποιούμε λαβές, ρήψεις, ακινητοποιήσεις. Στο καράτε και στο ταϊκβοντό τι κάνουμε. Είναι με χτυπήματα με τα χέρια και τα πόδια. Πράγμα το οποίο δεν έχει το τζούντο. Καταλάβατε. Είναι πιο ήπιο άθλημα, δηλαδή το τζούντο, πιο τεχνικό και πιο ήπιο. Είναι πιο τεχνικό, πιο ήπιο, δεν θα μπορούσα να το πω. Διότι είναι εξίσου σκληρό και ναι. Περιλαμβάνει διαδικασίες οι οποίες είναι επίπονες. Και για μια γυναίκα ίσως είναι ακόμα περισσότερο επίπονες. Απλά δεν έχουν καμία σχέση, καμία συνέφεια το ένα άθλημα με το άλλο. Πόσο χρονών είσαι, πες μου. Είμαι 26. 26. Είσαι παντρεμένη, αραβωνιασμένη. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Όταν θα κάνεις οικογένεια, θα συνεχίσεις να παίζεις. Συνδυάζεται. Θα δηλαδή συνεχίσω να παίζω. Όσο μπορώ, όσο με κρατά τα πόδια μου, να το πω και έτσι. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί να φτάσει κάποιος που παίζει τζούντο, καράτε ή ταϊκβοντό. Νομίζω ότι είναι ανεξάρτητα ηλικίας. Μπορεί να συνεχίσει. Βέβαια, όταν λέμε για πρωταθλητισμό, το ξεχωρίζουμε. Τζούντο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Αλλά πρωταθλητισμό υπάρχει κάποιο όριο, εννοείται, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθένα. Σου έχει τύχει ποτέ κάτι στον δρόμο, έτσι, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτά που έχει μάθει την τεχνική σου. Όχι, βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί θα μπορούσε να σου τύχει. Το βέβαια νομίζω ότι είναι σχετικό. Ναι, σχετικό είναι σίγουρα. Απλά δεν μου έχει τύχει και θα προσπαθούσα και να μην μου τύχει. Μάλλον δεν το. Αν σου τύχει όμως, θα κάνεις αυτό που θα κάνεις τώρα στην κυρία Ταμπάση. Ταμπάση. Λοιπόν, ποια είναι η κυρία Ταμπάση. Για να δούμε τι. Φίλες σας βλέπω, αλλά.